Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του gameworld.gr. Είμαι ο Ανδρέας, γνωστός και ως Reflex, στο ρίζα 4 επεισόδιο της σειράς. Πριν αρχίσουμε, θέλω να σας πω πως αλλάξαμε το μοντέλο των βιντεών μας και πλέον δεν θα έχουμε μόνο gameplay αλλά και διάφορα άλλα, έτσι ώστε τόσο καινούργιοι όσο και οι εμπειροί παίχτες να βρουν το βίντεό μας ενδιαφέρον. Οπότε, συνοπτικά να πούμε ότι έχουμε για τους νέους παίκτες το μικρό tip της εβδομάδας, για τους μέτριους θα δείχνουμε κάποια ολοκένουργια spots, σημεία δηλαδή που μπορείτε να πάρετε εύκολα κάποια kill. Και για τους πιο έμπειρους την Tactical Grenade, που θα σας δείχνουμε από πού μπορείτε να ρίχνετε χειροβομβίδες και να σκάνετε στρατηγικά σημεία δίνοντάς σας έτσι εύκολα kill. Θα καταλάβετε περισσότερο για το τι είναι κάθε μια κατηγορία βλέποντας αυτό το βίντεο. Οπότε για να μην χρονοτριβούμε άλλο, let's begin! Σήμερα στο tip της εβδομάδας θα σας δώσω μια συμβουλή για να βαράτε πιο ευθύβολα. Λοιπόν, έχω το Alphanie 94 και θα σας δείξω πρώτα πως πολλοί από εσάς βαράτε. Απλώς θα πατήσω το κουμπί μόνο, χωρίς να κρατάω το ποντίκι. Λοιπόν, αυτό που σας προτείνουμε είναι όταν βαράτε με οποιοδήποτε όπλο να κάνετε αυτή την κίνηση. Δηλαδή βλέπετε πως κουνάω το ποντίκι λίγο πιο κάτω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με το μοχλό στο Xbox και στο PlayStation. Βλέπετε πόσο ευθύβολα πάει το όπλο. Θα κάνω λίγο παραπάνω zoom τώρα. Δείτε το φωτάκι για να καταλάβετε την κίνηση που κάνω. Απλώς προς τα κάτω. Και βλέπετε το όπλο πάει αρκετά ευθύβολα. Και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε μακρινές αποστάσεις. Λοιπόν, στην κατηγορία Easy Kills με Grenade, πάμε να δούμε μια χειροβομβίδα που ανατινάσει το αμάξι που βρίσκεται μέσα στον καράζ στις Lams. Θα στοχεύσω λίγο πάνω από το κτίριο και απλώς θα πηδήξω μπροστά. Βλέπετε να αντινάχτηκε. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά. Ανεβαίνω εδώ πάνω σε αυτό το τσιμέντο. Στοχεύω ακριβώς εκεί. Την αφήνω να κάνει 3 χτύπους και απλώς πηδάω μπροστά. Και το αμάξι ανατινάζεται. Λοιπόν, στο καινούριο spot της εβδομάδας θα σας δείξουμε ένα στις lamps που είναι χρήσιμο στους scopers. Θα ανέβω πάνω στο ψυγείο και θα κάνω αυτή την κίνηση, θα σας εξηγήσουμε σε λίγο πως την κάνουμε. Μπορούμε να δούμε απέναντι στο κάδο που κάθονται πάντα εχθροί, ειδικά στο Search and Destroy. Πηδώντας μπορώ πολύ εύκολα να τους φάω, είναι πάρα πολύ εύκολα να ανέβετε εκεί να πάρετε kill. Θα κάνω όμως άλλη μια φορά αυτή την κίνηση. Λοιπόν, ανεβαίνω στο ψυγείο πάνω κανονικά και πηδάω ανάμεσα στο μάξι και στην κολόνα, στρίβοντας προς τα αριστερά. Δηλαδή, τρέχω, πηδάω πάνω στο μάξι και στρίβω το ποντίκι προς τα αριστερά. Δεν είναι πολύ δύσκολο, άμα το κάνετε practice μπορείτε να το βγάλετε πολύ εύκολα και είναι ένα τουλάχιστον σίγουρο kill. Λοιπόν, ξεκινάμε. DSR50, standoff. Θα ανέβουμε εδώ πάνω στο κτίριο, θα κοιτάξουμε κατευθείαν απέναντι. Πήραμε το πρώτο kill. Εδώ αστοχήσαμε βέβαια και μας πρόλαβε. Θα ξανανέβω εκεί πάνω διότι πιστεύω ότι είναι πολύ... Είναι πολύ overpowered για τον scope. Θα βάλω και μια bouncing Betty εδώ, έτσι ώστε αν κάποιος προσπαθήσει να ανέβει να τον φάει. Και εδώ πέρα μετά μπορούμε να σκανάρουμε όλο το δρόμο απέναντι το κτίριο. Μας έφαγαν εδώ. Και αυτό το κτίριο είναι πολύ δυνατό. Βέβαια ήρθε άλλος εδώ με τα C4. Okay. Λοιπόν, θα ανεβούμε εδώ πέρα. Από εδώ πέρα μέσα περνάει στο παράθυρο η σφαίρα. Από εδώ, ορίστε. Σκοτώσαμε έναν. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάει κανείς δικός μας να πάρει το Β. Και μας βάρεσε ένας σκόπ από απέναντι. Επομένως φύγαμε κατευθείαν. Και τώρα θα ξανανεύω πάνω που πέρασε λίγη ώρα, έτσι ώστε να μην το έχει υποπτευθεί, αλλά με έφαγε nade. Επίσης καλό είναι να ανεβαίνετε ή σε αυτό το κτίριο αν έχετε το C ή στο άλλο ακριβώς απέναντι αν έχετε το α, διότι μόλις ακούσετε, διότι ακούγεται από το headset ή από τα ηχεία σας ότι σας παίρνουν το C, βγαίνετε να σκοτώνετε κατευθείαν και παίρνετε εκεί πλέον πόντους. Και εδώ εγώ πήρα 125. Και βλέπετε ότι όλοι έρχονται εδώ. Αν το χειριστείτε σωστά, παίρνετε πολύ εύκολα τα killstreaks. Γι' αυτό, άμα θέλετε να φτάσετε σε ένα killstreak υψηλό
σας το προτείνω με 1000. Πετάξω εδώ το Hunter Killer. Πήρε ένα kill από κάποιον που προσπαθούσε να ανέβει πάνω. Για να δούμε εδώ, έρχεται κανείς. Ναι, δεν κατάφερα να το σκοτώσω ο wallbang. Δηλαδή μέσα από τον τοίχο. Τώρα θα ρίξω τον πύραυλο και ένα τύπο έχω να σας δώσω. Αφού το ρίξετε, κοιτάτε όπως κοίταξα εγώ τώρα, πού είναι οι υπόλοιποι εχθροί. Είδα ότι είναι ένας πίσω μου, πέφτω control. Λογικά θα έρθει, ναι ήρθε. Βλέπετε, λειτουργήσε και ως ένα UAV μιας χρήσης. Το Hellstorm. Ξανακούω όμως ότι υπάρχει κόσμος στο C, επομένως σκοτώνω έναν. Όταν στοχείτε την πρώτη σφαίρα με το scope, πάντα θα βγάζετε σε κόντα, ρε. Πάντα, δηλαδή δεν χρειάζεται να είστε οι φοβεροί παίχτες για να έχετε ένα καλό score με scope. Να π.χ. ότι τώρα έφτασα merciless, δηλαδή 10 kills στη σειρά. Απλώς απαραίτητο είναι να είστε καλοί με το secondary, ρε. Θα φύγω εγώ τώρα από το κτίριο, διότι πιστεύω μας κατάλαβαν και θα έρθουν σύντομα. Να ο πρώτος. Είδα και εκεί πέρα νομίζω έναν, ναι. Από εδώ πέρα φαίνεται μέσα στο kebab όπως συνηθίζω να το λέω. Δεν βλέπουμε κανέναν. Ας ξανανεύουμε λίγο πάνω. Σκοτώσαμε και έναν απέναντι. Δεν έρχεται κανείς να πάρει το... το C. Καταφέρω να σκοτώσουμε κι άλλον έναν. Ας πέσουμε όμως κάτι γιατί μας βαράνε. Θέλω ένα kill για το warship. Έρχεται ένα... Δυστυχώς με έφαγε. Αυτές είναι οι καντεμιές του παιχνιδιού. Να είσαι ένα kill. Βασικά δεν ήταν καν kill, ήταν assist. Και να σε σκοτώνουν με έναν τρόπο που θα μπορούσες να τον είχες αποφύγει. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα. Είμαστε 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Και τώρα έχουμε και τα 3 flags. Αρκετά δυνατό. Και μπορούμε να έρθουμε και εδώ να σας δείξουμε πώς μπορείτε να πηγαίνετε. Εδώ στόχισα. Ατυχία. Oh, εκεί πέρα μας πήρε double kill. Ασυνεννοησία. Και φάει και τρίτο όπως βλέπω. Τελειώνει ο χρόνος. Ό,τι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Τώρα να ξέρετε ότι η standoff είναι 3 βασικά κτίρια. Δηλαδή αυτό εδώ, το απέναντι και αυτό που βρίσκεται στα δεξιά μου, το ξενοδοχείο όπως λέγεται. Αυτό εδώ. Σε αυτά τα 3 κτίρια πάντα να κοιτάτε, πάντα θα υπάρχει εχθρός. Πολλοί επίσης υπάρχουν και στο βενζινάδικο που βρίσκεται όπως είμαι εγώ τώρα δεξιά, τέρμα δεξιά. Τέλειωσε το πρώτο half. Για να δούμε εδώ στο δεύτερο. Αλλάζουν τα sides προφανώς. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε πρώτα λίγο προς το α να βοηθήσουμε να το κάνουμε capture και βγαίνουμε κατευθείαν πάνω. Από εδώ πέρα αν βαράτε περνάει η σφαίρα και έχω πάρει μερικές φορές kill. Αλλά θέλετε και αρκετή τύχη. Εδώ μας βαράνε, μας έφαγε. Σε λίγο θα αφήσω το sniper. Να παίξουμε λίγο ακόμα με αυτό. Έρχεται το Dragonfire, πρέπει να το κατεβάσω. Βέβαια με το DSR50 είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν πειράζει, θα το κάνουν αυτό οι συμπαίκτες μου. Είναι εδώ ένας μπροστά. Θα μου έρθει. Όχι, επομένως προχωράω. Πού είναι το Dragonfire? Προσπαθήσω να κατεβάσω το Dragonfire διότι κανείς δεν έχει φιλοτιμηθεί να το κάνει. Και κατάφερα να σκοτώσω τον παίκτη που ερχόταν κάτω. Πρώτα σημάδες αυτόν που ερχόταν κάτω διότι τον θεώρησα ως πιο επικίνδυνο από τον Dragonfire. Που τον Dragonfire κινείται πιο αργά. Και μετά γύρισα κατευθείαν και φάγα τον Dragonfire. Ήτανε κομπλέ. Και άλλο Dragonfire πόσα έχουν? Πού τα παίρνουν? Στο ένα έχει άλλο ένα δώρο. Τέλος πάντων, ναι. Θα πάω και εδώ με πολύ προσοχή. Καλά βέβαια το sniper δεν είναι μόνο camp. Να το ξέρετε. Απλώς αποφάσισα να σας δείξω αυτόν τον τρόπο διότι είναι ο πιο εύκολος και... Εδώ πήραμε 3 kill πολύ ωραία. Και ίσως και ο πιο fun, να το πω έτσι.
Μπορείτε να τρέχετε με το scope και να αντιμετωπίζετε face to face, όπως συνηθίζω να λέω τους αντιπάλους, αλλά αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Χρειάζεστε πολλές ώρες στο παιχνίδι για να το κάνετε αυτό. Και χρειάζεται και πολύ τύχη, διότι πάντα όλα τα υπόλοιπα όπλα έχουν αβαντάζ σε κοντινές αποστάσεις. Στο scope καθόταν εκεί απέναντι, όπως σας είπα, είναι ένα από τα τρία κτίρια που υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί. Έβλα εγώ τώρα μια bouncing betty στο β, δεν σας το προτείνω να το κάνετε, διότι φαίνονται πολύ εύκολα. Και υπάρχει περίπτωση να... μεγάλη περίπτωση να μην πάρετε kill. Κανείς απέναντι, ούτε εκεί. Τις βαρέσουμε. Και έπεσε πάνω μας ένας ωραιότατος πύραυλος. Μας έκανε χαλκομανία. Εδώ που ήταν ο αντίπαλος, είχε έρθει από δεξιά. Λογικά μετά από αυτό θα αφήσω το scope να παίξω λίγο αλφανή, γιατί δεν πιστεύω πλέον ότι χρειάζεται τόσο. Είναι και απέναντι κάποιος, όχι. Ήταν βασικά, αλλά τον έφαγε προφανώς ο συμπαίκτης μου. Λοιπόν, μάλιστα παίρνω αλφανή με quick draw και FMJ. Σκοτώνω τον πρώτο. Πάντα όταν παίζετε assault να κοιτάτε να κάνετε aim στις γωνίες που υπάρχουν περίπτωση να σας βγουν. Π.χ. πριν εγώ κοίταξα μέσα στο kebab, διότι εκεί είναι πολύ συνηθισμένο spot. Συνεχίζω φυσικά με αλφανή. Έχω tag για secondary, πιστεύω ότι είναι κορυφαίο. Έχει πολύ μεγάλο damage. Και άμα το συνηθίσετε μπορείτε να βαρέτε πολύ γρήγορα με αυτό. Και βαρώ πάντα pre-fire, να εδώ είδατε, σκότωσα πολύ γρήγορα κάποιον. Και wallbang, γι' αυτό έχω το FMJ. Pre-fire βαράτε εκεί που πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι. Εκεί που απλώς πιστεύετε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να υπάρχει εχθρός, τότε απλώς κάνετε aim. Και φυσικά τρέχετε πάντα όταν είστε σε ασφαλή ζώνη, π.χ. στο spawn με το secondary, διότι πάτε κατά 5 με 10% πιο γρήγορα, αναλόγως το όπλο που έχετε. Κοιτάξτε, αυτά τα 5 με 10% σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρήσιμα. Δηλαδή μπορεί να φτάσετε 1 με 2 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα εκεί που θέλετε, στο πεδίο της μάχης, εκεί που γίνεται ο τσαμπουκάς. Τελειώνει ο χρόνος. Α, εκεί άμα το σκοντώναμε αυτό θα ήταν πολύ καλό. Για να δούμε. Ρίξω μια nade εκεί πέρα. Τον έφαγα με τη χειροβοβίδα. Τελειώνει, έχω μείνει κάτι δευτερόλεπτα. Και μπορούμε να πάρουμε κάποιο kill πριν τελειώσει. Όχι. Για λίγο και θα τον σκοτώνω αυτόν εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το match μας στη standoff. Σας έδειξα το scope και το αλφανή. Τέλειωσε το σημερινό επεισόδιο. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας πω ότι το επόμενο επεισόδιο θα είναι ξεχωριστό. Για δύο λόγους βασικά. Ο πρώτος είναι επειδή θα ασχοληθούμε με τα zombies, όπως μας το ζητήσατε. Και ο δεύτερος είναι γιατί θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να είστε στο βίντεο. Τι εννοώ? Για να επιβιώσουμε στο μάτιο κόσμο το zombies θα πρέπει να είμαστε 4 άτομα. Αυτό είναι στάνταρ. Οπότε, αν επιθυμείτε να είστε μαζί μου έτσι ώστε να δείτε πρώτοι τα glitches, να συζητήσουμε και να παίξουμε μαζί και φυσικά να συμμετάσχετε στο επόμενο βίντεο, απλώς κάντε like και subscribe και γράψτε ως comment ό,τι θέλετε να συμμετάσχετε και το username που έχετε στο Steam. Τέλος, σας περιμένουμε και στο gameworld.gr. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα gaming news. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν ο Reflex. Τα λέμε.